αυτή εδώ η μεγάλη είναι η αντλία εναπόθεσης, η παλιά λίμνη εναπόθεσης των αποβλήτων από τη λειτουργία των μεταλλίων πριν την ελληνικός χρυσός, από τα πλυντήρια, από την έκπληξη του μεταλλέμματος. Είναι η λεγόμενη απόβλητα, η χαβούζα που λέμε. Οι προηγούμενες που ήταν στη λήψη με τα κόκκινα νερά είναι οι λεκάνες εναπόθεσης των αρσενοπυρητών. Για τις οποίες δημιουργήθηκε και το θέμα με το δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών για τις απορροές τους που δημιουργήσαν πρόβλημα βάσει των δειγμάτων που πάρθηκαν στο ποτάμι που περνά ανάμεσα από τη Χαβούζα και από τις εναποθέσεις. Το κόκκινο χρώμα οφείλεται στην ύπαρξη σιδήρου και κάθεται κάτω, γι' αυτό έχει αυτός ο πάτος. Λοιπόν, η απορροή έγινε διότι όταν έβρεξε με μια βροχούλα, όχι καμία νεροποντή, είχαμε μια διαρροή από τα πρανή γύρω-γύρω, τις μικρές αυτές τις χαβουζίτσες, τα οποία δεν είναι συμπυκνωμένα και έχουμε διαρροή, απορροή λέγεται, και όξινη γιατί έχει πολύ υψηλό pH. Λοιπόν, μας υποσχέθηκαν ότι τέλος Μαΐου αυτά θα αποτελούν παρελθόν. Βρισκόμαστε τώρα 22-23 Μαΐου και αυτά ακόμα υπάρχουν στην κατάσταση που ήταν προηγούμενα. Στην επόμενη βροχή βέβαια θα έχουμε ξανά απορροή, γιατί δεν είναι στεγανοποιημένα. Στη δε μεγάλη λίμνη, τη Χαβούζα που λέμε, αυτή τη στιγμή δουλεύουν μεγάλα GCP και εκφορτώνουν συνέχεια φορτηγά, τα οποία πάνε ξανά το τέλμα αυτό στο πλυντήριο, το οποίο ξανά μπαίνει στη διαδικασία του, πώς το πούμε, επανεπεξεργασία. Και το στήρο, το άχρηστο ας πούμε υλικό, πάει και να αποτίθεται εκεί στο μέρος που τραβήξαν προηγουμένως, που είναι η τεράστια στίβα που μοιάζει με τσιμέντο. Thank you.
εκεί πίσω γιατί μας είδε. Μια γωνιά σου. Σφαίρα.